στα 9 μέρα του Δημήτρη Κοντομινά, βρέθηκαν φίλοι και συνεργάτες του για να πούν το δικό τους αντίο. Ένα αντίο που στερήθηκαν στην κηδεία με μεγάλη λύπη, ύστερα από την απόφαση της οικογένειας να γίνει σε κλειστό κύκλο. Ένα αντίο στον άνθρωπο που τους άλλαξε τη ζωή, που αγάπησαν και που του οφείλουν πολλά, όπως μας είπαν. Ασφαλιστές της Ιντεραμέρικαν, δημοσιογράφοι του Αλφα, αλλά και πολλοί φίλοι, ήταν όλοι εκεί και είπαν το δικό τους αντίο στον δικό τους άνθρωπο, τον Δημήτρη Κοντομινά. Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα ήρθα να πω το τελευταίο αντίο σε έναν πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο, σε έναν πολύ συναισθηματικό άνθρωπο που έζησε πολύ έντονα, βοήθησε κόσμο και να είναι καλά εκεί που πάει. Στην Ιντεραμέρικαν προσελήφθηκα 1 Οκτώου του 1969. Με προσέλαβε ο κύριος Κοντομινάς. Και έφυγα το 2004, αφού συμπλήρωσα 35 ολόκληρα χρόνια, ήμουνα ο έκτος υπάλληλος σαν αρχαιότητα στην εταιρεία και κοντά του πέρασα πάρα πολλά ωραία χρόνια. Και ορισμένα σημειότυπα μου έχουν μείνει αξέχαστα, δεν θέλω να πω κάτι ιδιαίτερο, αλλά θυμάμαι ένα στην αρχή, πήγαινα στη σχολή τηλεοράσεως Αθηνών. Η σχολή μου λοιπόν ήταν απογευματινή, δούλευα στην Ιντεραμέρικαν, και τον τρίτο χρόνο η σχολή αλλάζει, γίνεται πρωινή. Πάω λοιπόν στην Όθωνος μας εδώ, του λέω αφεντικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία, φεύγω. Μου λέει γιατί, τι έπαθες. Λέω αυτό και αυτό είναι η σχολή μου. Έπαιζε το κομπολόι του, κάποιος και Μάλμπορο τότε, και μου λέει γιατί αν δουλεύεις, μου λέει 4 με 10 σε πειράζει. Καταλαβαίνεις, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Ούτε για τον πατέρα μου λέω, ούτε για μένα, ούτε για άλλα. Αλλά ήταν ένας εξαιρετικός εργοδότης, καλός άνθρωπος, φιλάνθρωπος. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν. Ήρθαμε εδώ πέρα να αποχαιρετήσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον Δημήτρη Κοντομινά, γιατί ο Δημήτρης ήταν οικογένειά μας. Όπως ξέρετε πολύ καλά, ήταν ένας εκ των ανθρώπων που μας στεφάνωσε κιόλας. Και είναι πολύ στενάχωρο όταν φεύγουν οι άνθρωποι. Και δεν έχω τίποτα να πω. Καλό παράδεισο. Καλό παράδεισο. Δημήτρη Κοντομινά, που είναι χαραγμένη στην καρδιά σας και θέλετε να μας την πείτε. Και μόνο που ήταν τη στιγμή που μας πάντρεψε ο Δημήτρης εκεί πέρα, τα λέει όλα. Εύχομαι πραγματικά ο Θεός να του δώσει την ψυχή του όλα αυτά που δεν μπόρεσε να δει, γιατί δεν είναι μόνο τα υλικά και και ο πλούτος, έτσι, οι άνθρωποι είναι ο πλούτος. Και σήμερα έδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι πραγματικά πλούσιος. Ο άνθρωπος αυτός λατρεύεται, δεν αγαπιότανε, λατρεύτηκε. Κάποιοι δεν το καταλάβανε. Ο άνθρωπος αυτός μου έδωσε πράγματα τα οποία δεν υπήρχε περίπτωση να τα μάθω ποτέ στη ζωή μου. Μου έδωσε φως και το ακολούθησε αυτό το φως, γιατί ήταν πραγματικά φωτοδότης. Τι άλλο να πει για αυτόν τον άνθρωπο, τον τεράστιο, τον ηγέτη, τον μέντορά μου, τον δάσκαλό μου. Δεν έχω λόγια. Το ελληνικό λεξιλόγιο είναι φτωχό για να μπορέσω να πω για αυτόν τον άνθρωπο. 2,5 χρόνια είχα να τον δω. Σας έλειψε αυτή η επικοινωνία που είχατε χρόνια να μιλήσετε με τον αδερφό σας? Μίλαγα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ μίλαγα στο τηλέφωνο. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί με έπαιρνε τηλέφωνο και μιλάγαμε. Εκτός τα πρωινά για δευτερόλεπτο βέβαια. Σήμερα αισθάνομαι πολύ ωραία, γιατί θα είναι ευχαριστημένη η ψυχούλα του. Ήτανε, του άρεσε ο κόσμος. Στη δουλειά, στην πραγματικότητα και ό,τι έχω κάνει, τα χρωστάω. Ό,τι και να λέμε, ο Δημήτρης Κοντομινάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για την ασφαλιστική αγορά ήταν το κάτι διαφορετικό. Πήρε μια ασφαλιστική αγορά από το πουθενά, από την ανυποληψία, και την έφερε στο προσκήνιο. Έφτιαξε τις ασφάλειες ζωής στην Ελλάδα στην ουσία. Μας έμαθε να ανοίγουμε δρόμους. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία και αυτό του το χρωστάμε. Και ήρθαμε εδώ να τον αποχαιρετήσουμε. Έστω και καθυστερημένα. Πώς θα τον θυμάστε? Όπως ήταν. Μπροστά μας, πάντα μπροστά, για να μας οδηγεί σε ένα καλύτερο αύριο.
Και αυτό δυστυχώς έχει λείψει και από την ασφαλιστική αγορά αλλά και από τη χώρα.